Συμμετείχαν όλοι οι νομίτες Κρήτης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση στο εργασιακό κοινό του κλάδου μας. Συμμετείχαν κοντά στους 1.900 εργαζόμενους. Η έρευνα αυτή έγινε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια για αυτή τη βοήθεια που μας προσέφερε. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από τα δεδομένα της έρευνας αυτό το οποίο όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπαθούσαμε να αποδείξουμε ότι ο κλάδος της εστίασης είναι ένας κλάδος ο οποίος υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και το φαινόμενο της μεγάλης παραίτησης, δηλαδή ότι λείπουν 80.000 θέσεις εργασίας, δεν είναι τυχαίο. Έχουμε πολλά στρεβλά και πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά. Είναι οι συνθήκες εργασίας, η ασφάλιση, οι απολαβές, οι υπερορίες, ο φόρτος εργασίας. Ακόμα μπήκαμε και σε πιο βαθιά θέματα, όπως είναι τα θέματα της σεξουαλικής παρενόχλησης και των ρατσιστικών συμπεριφορών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κλάδος της εστίασης, παρόλο τη λάμψη του που υπάρχει προς τα έξω και στον πελάτη, στο εσωτερικό του είναι ένας κλάδος ο οποίος πάσχει και το αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος φαίνεται, διότι δεν είναι καθόλου ελκυστικός στους νέους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι οι οποίοι ήδη εργάζονται, μέσα από την έρευνα βλέπουμε ότι προσπαθούν και ψάχνουν ευκαιρίες να φύγουν από τον κλάδο μας. Συνήθως από την έρευνα προέκυψε παρεπιπτόντως ότι παρόλο εμείς σαν σωματείο ότι οι πληροφορίες μας ήταν στη σεξουαλική παρενόχληση, γίνεται front office, δηλαδή στο κομμάτι του service και στο κομμάτι των bar club, τελικά πρωταθλητής της σεξουαλικής παρενόχλησης από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα της έρευνας είναι τα κλειστά τμήματα, δηλαδή οι κουζίνες. Κάτι το οποίο μας εξέπληξε αρνητικά φυσικά, διότι θεωρούσαμε ότι επειδή είναι σε λιγότερο αριθμό οι εργαζόμενοι εκεί πέρα και πιο ελεγχόμενο, ότι αυτές είναι λίγο πιο διαφορετικούς χώρους εργασίας. Τελικά πρωταθλητές στη σεξουαλική παρενόχληση βγαίνουν τα κλειστά τμήματα. Η έρευνα μελέτησε πολλές διαφορετικές εκδοχές του ζητήματος, το οποίο είναι πολύπλευρο και πολύπλοκο. Θέματα, εργασιακά θέματα, θέματα υγιεινής και ασφάλειας, εκπαιδευτικά κενά. Κυρίως τις εργασιακές συνθήκες, που είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που οδηγούν στην έλλειψη προσωπικού που μαστίζει τις επιχειρήσεις επιστημισμού τουρισμού, όπως και τα ξενοδοχεία φυσικά. Και πολλά άλλα θέματα που αφορούν τόσο το πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε την επίλυση των προβλημάτων, όσο και το πώς το πρόβλημα θα λυθεί όχι μόνο από την πλευρά των επιχειρηματιών που δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, αλλά κυρίως από την πλευρά των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνική ζωή, στην οικογένειά τους και στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται για να αποδώσουν καλύτερα. Πόσο διήρκησε η έρευνα, από πότε? Τα ερωτηματολόγια διήρκησαν ένα μήνα, από 1η έως 31 Ιουλίου. Η διάχυση των ερωτηματολογίων έγινε με τη βοήθεια όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης, όσο και με χορηγούμενες διαφημίσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με τη βοήθεια των εργατικών κέντρων όλης της Κρήτης, του ίδιου του Σωματείου Εργαζομένων Επιστημισμού, όπως και όλων των όμορων σωματείων, όπως τα Σωματεία Μαγείρων, Σωματεία Διανομέων, με mail list στις λίστες παραλήπτων των σωματείων. Πρέπει να συγχαρούμε το Σωματείο Επιστημισμού Τουρισμού του Νομού Ηρακλείου για την πρωτοβουλία που πήρε όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον επιστημισμό γενικότερα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι είναι κοινά, όπως και στον επιστημισμό και στον τουρισμό. Πλέον όχι ότι δεν τα γνωρίζουμε, αλλά πλέον με τη βούλα της επιστήμης καταγράφονται όλα αυτά τα φαινόμενα παραβατικότητας που εμείς καταγγέλουμε και συγκεκριμένα υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι στον επιστημισμό που δεν παίρνουν καθόλου ρεπό ή 1-2 ρεπό το μήνα. Βλέπουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50%, δεν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας που πρέπει να τονίσουμε ότι είναι γενικώς υποχρεωτική. Βλέπουμε ότι υπάρχει όσον αφορά μεγάλη παραβατικότητα στην υποδηλωμένη εργασία, ένα μεγάλο ποσοστό ενώ δουλεύουν πάνω από 8 ώρες καταγράφεται ότι ασφαλίζονται για 4 ώρες μόνο. Όλα αυτά τα προβλήματα θα τα αναδείξουμε μέσω αυτής της έρευνας, θα πάρουμε αποφάσεις, θα κοινοποιηθούν στα συναρμόδια Υπουργεία που να είναι ενήμεροι και πλέον πρέπει να παρθούν πραγματικά μέτρα στήριξης όλων αυτών των εργαζομένων του επιστημισμού και γενικότερα του τουρισμού. Δυστυχώς η έρευνα έχει την επιβεβαιώσει όλες αυτές τις καταγγελίες που γίνονται επανειλημμένα τόσο από τα συνδικάτα όσο και από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Αδήλωτη εργασία, η μη απασχόληση, η παράνομη,
ασφάλιση τετράωρη και απασχόληση 8 και 10 ώρες. Ακόμη και ένας στους τέσσερις αναγκάζεται να επιστρέψει τα επιδόματα, είτε είναι αυτά δώρο Χριστουγέννου είτε Πάσχα. Πραγματικά είναι τραγική η κατάσταση στον χώρο του επισητισμού και επιβάλλεται εδώ και τώρα άμεσα λύσεις με την ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και περισσότερους ελέγχους.